Κυρίες και κύριοι, είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή που διαπραγματεύεται φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Διαχρονικά θέματα, κυρίες και κύριοι, θέματα που μας προβληματίζουν, που αγγίζουν την καρδιά μας, που θέλουμε να ρωτήσουμε, που θέλουμε να ψάξουμε, να ερευνήσουμε. Εδώ μέσα από τη συχνότητα του καναλιού 9 τα παρουσιάζουμε, τα διαπραγματευόμαστε. Και σήμερα λοιπόν είμαστε και πάλι κοντά σας για να συζητήσουμε για ένα διαχρονικό θέμα. Να δούμε την ομορφιά της ψυχής μας, τι είναι ψυχή, τη σχέση σώματος και ψυχής. Να δούμε τι είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Ο Νεοπλατωνισμός, ο Πλοτίνος, μας μίλησε για την ομορφιά της ψυχής, μας μίλησε για το κάλος, την ωραιότητα, μας μίλησε για το θεϊκό σημείο, για την συνείδηση, το θεϊκό σημάδι που ενυπάρχει μέσα μας, για τη συνείδηση που είναι ένα θεϊκό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχοπνευματικής ολότητας. Όλα αυτά τα δούμε σήμερα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε ξεκινώντας από αυτή τη στιγμή που ξεκινάει και αυτή η εκπομπή και στο τηλέφωνο που βλέπετε να μας πείτε πληροφορίες και στοιχεία για τα θέματα των εκπομπών. Περνάμε λοιπόν στα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει και ευθύς αμέσως περνάμε και στον κύριο Ατζακλή. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής είναι το θέμα που διαπραγματευόμαστε σήμερα. Τι είναι ψυχή, τι συμβαίνει στη σχέση αυτή σώματος και ψυχής, τι γίνεται η ψυχή με το θάνατο, όλα αυτά για την καλήνη της ψυχής, τι πρέπει να αλλάξει στην θεώρηση της ζωής μας για να δούμε την ζωή μας μέσα από μια διαφορετική θεώρηση. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τον χρόνο. Η αξιοποίηση του χρόνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι του Ευαγγελίου που μιλάει για τη δημιουργικότητα, για την κλίση του ανθρώπου, για τα χαρίσματα που έχουμε πρικιστεί σαν άνθρωποι από το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικότητας. Όλα αυτά θα τα δούμε και τα εξετάζω στο δεύτερο βιβλίο μου, η Έννοια του Χρόνου. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την φύση και την σιωπή στον Πλοτίνο, Νεοπλατωνισμός, ο κώδικας της φύσης, τι ανακαλύπτει μέσα στη φύση ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ολότητα, στο βιβλίο μου «Φύση και σιωπή στον Πλοτίνο» και πώς επηρέασε ο Νεοπλατωνισμός τους πατέρες της Εκκλησίας, την έννοια της σιωπής, πώς λειτουργεί η φύση, πώς δημιουργεί η φύση για τους μύστες και παρουσιάζω την τελετουργία του Νεοπλατωνισμού που θα δούμε σήμερα κομμάτι και από αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα, τη σχέση των φιλοσόφων και των πατέρων της Εκκλησίας. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας σπούδασαν φιλοσοφία, συνεργάστηκαν, όπως λέει και ο κ. Τσακλής εδώ. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσω στο βιβλίο μου «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, φιλοσοφία της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας και όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν είναι τα 5 αυτά βιβλία. Το σημερινό θέμα, όπως ανάφερα και αναφερθήκαμε, είναι το κάλος, η ομορφιά της ψυχής. Αυτά τα δούμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Καλησπέρα κύριε Ατζακλή και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι όλες. Είμαστε κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να δούμε λοιπόν για την ψυχή. Τι πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας. Ένα ερώτημα που μας προβληματίζει, που μας απασχολεί όλους τους καθημερινούς ανθρώπους. Ποια είναι τα μικρά μυστικά, τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να ασχοληθούμε και λίγο με την ψυχή μας. Τι μας λείπει, ουσιαστικά η καθημερινότητά μας, η υλικότητα, ο υλισμός μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε και πνευματική τροφή. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να συνειδητοποιήσει ότι έχει και ψυχή και σώμα βέβαια. Να μην δώσει όλη του την δύναμη στο σώμα, αλλά να κοιτάξει και την ψυχή του. Η ψυχή είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου. Πλην όμως, παρόλο που είναι το αόρατο, είναι το πιο σημαντικό θα λέγαμε. Διότι έχει αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος με την ψυχή του αισθάνεται τα πάντα, στεναχωριέται ή χαίρεται, κανονίζει τη συμπεριφορά του και όλα αυτά τα πνευματικά πράγματα εκεί εγκαθιδρύονται, από την ψυχή ξεκινούν και στη ψυχή μεταφέρονται πάλι. Γι' αυτό ο άνθρωπος συμφέρει και η ομορφιά της ψυχής, όπως είπατε, να έχει καθαρή συνείδηση, να είναι ευγενικός προς το περιβάλλον του, αγαπητικός προς τους ανθρώπους και να έχει τη συνέστηση ότι τον ευλέπει πάντοτε ο Θεός και τον ελέγχει για να μην πέφτει σε μεγάλα σφάλματα. Διότι τα μικρά και συγγνωστά σφάλματα δεν μπορεί ο άνθρωπος να
κατασκευής της ανθρωπίνης φύσεως πέφτουμε σε μικρά, κύριε Φουντουλάκη, πέφτουμε πάντοτε σε μικρά ασίγνωστα ασφάλματα, αλλά να μην πέφτουμε σε μεγάλα. Όποιος πέφτει σε μεγάλα ασφάλματα, αυτός ακόμα είναι βαθιά ανοιχτωμένος όσον αφορά την ψυχή και την υγεία της ψυχής. Η ψυχή είναι ανεξάρτητη από το σώμα, συνεργάζεται μεν με το σώμα, αλλά έχει μια δική της ανεξαρτησία. Έχει την ανεξαρτησία αυτή που της δίνει το όργανο της λογικής και της επιθυμίας. Και διότι η ψυχή βασικά χωρίζεται σε επιθυμητικό και δραστικό στοιχείο. Πρώτα επιθυμεί ο άνθρωπος και μετά δρά για να αποκτήσει αυτό που θέλει, που επιθυμεί. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτά τα πράγματα, ότι η ψυχή χρειάζεται το Θεό. Είναι κατασκευή του Θεού. Έχει προέλθει από το Θεό και στο Θεό μόνο αναπαύεται η ψυχή. Δεν αναπαύεται σε άλλους. Ναι. Κύριε Τσακλή, ναι, βάλτε μια νοτελεία να ακούσουμε από τη Λάρισα τον αγαπητό Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νικηφόρο Κοντογιάννη, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Λαρίσης κυρίου Ιγνατίου. Να μας έχει μελετήσει, έχει την εκπομπή, έχει μελετήσει τα βιβλία μου. Πατέρα Νικηφόρε, σας καλησπερίζουμε από την Αθήνα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας. Καλησπέρα, πατέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόταση. Πριν ξεκινήσετε και μας πείτε δύο λόγια, απλά να πω ότι στις 25 Φεβρουαρίου, 9 το βράδυ, θα γίνει μια εκδήλωση, μια πνευματική εκδήλωση με ομιλητή εμένα, θα μετέχετε κι εσείς, για το θέμα της ψυχής, για τη σχέση αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας, για το βιβλίο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Και θα θέλαμε σήμερα, πατέρα Νικηφόρε, να μας πείτε δύο λόγια για τη σχέση αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Ξέρω ότι έχετε μελετήσει Πλάτωνα, έχετε ένα σημαντικό έργο στη Λάρισα, παρακολουθώ το έργο σας και είναι χαρά και τιμή που θα παραβρεθείτε σε αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει 25 Φεβρουαρίου 9 το βράδυ στο Χατζηγιάννιο, το πνευματικό κέντρο της, που βρίσκεται στη Λάρισα. Να μας πείτε δύο λόγια μέσα από την καρδιά σας. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα που μου κάνατε και για την τιμή να παρευρεθώ στην συζήτησή σας, αν και από μακριά. Να είστε καλά, πατέρα Νικηφόρε. Το θέμα που προσεγγίζεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Έχει αντιμετωπιστεί από τους πατέρες της Εκκλησίας με πολύ σύνεση και με πολύ προσοχή και με πολύ αγάπη, γιατί όντως, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, σύγχρονος Άγιος, ότι ο Έλληνας είναι ο οφθαλμός του κόσμου και η σκέψη των ανθρώπων, η διανόηση δηλαδή των ανθρώπων. Αυτό λέει πάρα πολλά. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν μάθει να βλέπει όπως βλέπει ο Έλληνας την κτήση, την δημιουργία, ο Έλληνας, δεν εννοούμε σήμερα ο Έλληνας σήμερα, ναι, γενικότερα, έτσι, σαν Έλληνας. Διαχρονικά. Διαχρονικά, ναι. Και αν δεν μάθει να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Έλληνας, τότε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της ζωής μέσα από την αλήθεια. Γιατί από ό,τι έχω δει και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και ο Ηράκλειτος παλαιότερα, αντιμετώπισαν την ύπαρξη του ανθρώπου και του κόσμου με όσο γίνεται περισσότερη αναζήτηση της αλήθειας, όχι της υποκειμενικής τοποθετήσεως, αλλά της αλήθειας. Μάλιστα, ο Πλάτων λέει εκεί στην πολιτεία του ότι πώς είναι δυνατόν οι θεοί να τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην είναι αγαθός, να μην είναι αμετάβλητος. Και μου έκανε εντύπωση στοιχεία τα οποία οι πατέρες στη συνέχεια, όλοι οι πατέρες, τα ανέπτυξαν τόσο όμορφα μέσα στον χώρο της θεολογίας. Ναι, βέβαια. Όχι. Ναι, για πείτε μου. Ναι. Μέσα στον χώρο της θεολογίας. Ναι, ναι, σας ακούμε, πατέρα Νικηφόρε, ναι, ναι, πείτε μας. Ναι, ναι. Πείτε. Και μάλιστα δεν θα έλεγε κανείς ότι η θεολογία θα είχε ανάγκη τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά επειδή η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πλησίασε την αλήθεια διεσόπτου εν ενίγμα και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, απλώς ήρθε τώρα η αλήθεια της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός, και απεκάλυψε αυτά που με τόση αγωνία αναζητούσαν οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από τη δική τους την φιλοσοφία. Μάλιστα. Και μάλιστα σε μερικούς αρχαιολάτρεις τους είπα, αγαπήστε, λέω, αληθινά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία
και θα φτάσετε να γίνετε χριστιανοί απλώς. Πολύ σημαντικό το... ένα μακρύ δρόμο. Βέβαια. Σαν να θέλετε να πάτε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και πάτε μέσω Κωνσταντινούπολης, Κύπρου κτλ. Μάλιστα. Βεβαίως. Γι' αυτό και βλέπουμε τους σε πολλούς ναούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους να έχουν στον προναό τους ναι, την γεωγραφία τους. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, πατέρα Νικηφόρε. Είναι η χαρά και η τιμή που μετέχετε, αν και είστε στη Λάρισα και έχετε και κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις, από ό,τι γνωρίζω. Θα ειδηθούμε και από κοντά. Με χαροποιεί γενικότερα ότι έχετε μελετήσει τα έργα μου, το βιβλίο μου, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, και εδώ προσπαθούμε με τον κύριο Ατσακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, να παρουσιάσουμε διάφορα θέματα. Πείτε μας ένα επιμήθειον και θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας. Εάν ο Έλληνας, ο σύγχρονος Έλληνας, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος Έλληνας αποκοπεί από την παράδοσή του, πρώτον, την ορθόδοξη παράδοσή του, και δεύτερον, την ελληνική παράδοσή του, έχασε τον προορισμό του. Έτσι. Αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι να αλλάξουν την ελληνική γλώσσα προς το απλούστερο, κάνουν έγκλημα στο θέμα της δυνατότητας του ανθρώπου να πατάει σε γερές βάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν θα δουλέψουμε σωστά, γι' αυτό και σήμερα έχουμε χαθεί σαν Έλληνες στον προσανατολισμό μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, πατέρα Νικηφόρε. Θα ξαναευχαριστούμε πολύ. Μαζί σας, ευχές στο Σεβασμιότατο. Εύχεστε υπερημών, πατέρα Νικηφόρε. Ευχόμεθα και καλόν αγώνα, καλή φώτιση, ώστε να αποδίδετε αυτά που αναπαύουν τον Θεό. Να είστε... και ξεκουράζουν και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε έτσι καλή δύναμη στο έργο σας. Θα πρότεινα να μπούμε στο θέμα αυτό που ταλανίζει αρκετούς ανθρώπους σήμερα και το ακούμε πολύ συχνά, το αν ο Χριστός ήταν Έλληνας ή δεν ήταν Έλληνας. Ναι. Κύριε Φουντουλάκη, το λέω αυτό γιατί όχι φυσικά για μας, διότι εμείς είμαστε πεπισμένοι 100% ότι οι προφητείες είναι πέραν κάθε υποψίας, δηλαδή σίγουρο ότι τον έχουν προφητεύσει ως Εβραίο διδάσκαλο, ως Ραβί, ως Μεσσία, ως λυτρωτή του κόσμου, ο οποίος βγαίνει από τη φυλή του Δαβίδ και από τη ρίζα του Ιούδα. Αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν μελετάνε πολύ τα αρχαία κείμενα, την Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, έχει πάει η Παλαιά Διαθήκη σε μια δυσμένεια τώρα κατά κάποιο τρόπο από μερικούς, κακώς βέβαια, διότι και αυτή είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι Αγία Γραφή η Παλαιά Διαθήκη, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να τους πω δύο λέξεις για το γεγονός ότι ο Χριστός δεν είναι Έλληνας. Μόνο υπό μία εκδοχή θα μπορούσαμε να δεχθούμε τον Χριστό ότι έχει συγγένεια με τους Έλληνες, και αυτή η εκδοχή είναι η πνευματική συγγένεια που έχει ο Χριστός με τους μεγάλους φιλοσόφους, Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη κλπ. Από ποια ανάποψη? Όπως γνωρίζετε, ο Χριστός όταν μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα και τον θέλανε σαν γήινο βασιλιά, τους είπε ότι η βασιλεία μου είναι άλλου κόσμου, δεν είναι αυτού του κόσμου. Και αυτό τους συγκλώνησε, διότι περίμεναν ένα βασιλιά, ο οποίος θα ήταν μόνο για αυτούς. Όταν ο Χριστός είπε αργότερα στους μαθητές, πηγαίνετε να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, κηρύττοντες τους λόγους αυτούς του Ευαγγελίου που σας έχω κηρύξει και εγώ, τότε εκείνοι εξεμάνησαν, διότι είπανε, είναι δυνατόν ο δικός μας ο Μεσσίας να ενδιαφέρεται για άλλα έθνη και όχι για το δικό του μόνο αποκλειστικά έθνος? Οι Φαρισαίοι ήταν εθνικιστές με τη στενή έννοια του εθνικισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν εδέχτησαν τον Χριστό, επειδή ο Χριστός είχε όχι τάσεις, είχε την πεποίθηση ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να τα μάθει όλη η ανθρωπότητα. Κοιτάξτε, αυτή η πεποίθηση μοιάζει με του Πλάτωνα και του Αριστοτέλειου. Ο Αριστοτέλειος, όταν έπιασε τον Αλέξανδρο, του είπε: θα πάει να διαδώσεις αυτό το φως το δικό μας σε όλη την ανθρωπότητα. Επομένως, η συμπαντική αυτή ιδέα της διαδόσεως του φωτός και της αλήθειας σε όλη την πραγματικότητα βρίσκει σύμφωνα και τον Χριστό. Άλλωστε, ο Χριστός, κατά μία έννοια, δεν θα λέγαμε ότι εφώτισε ως Θεός πρώτη της γεννήσεώς του μαζί με τον Πατέρα, η Αγία Τριάδα δεν εφώτισε τους ανθρώπους εκείνους να καταλάβουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι άξιοι να λάβουν το φως του Θεού? Όλοι οι άνθρωποι είναι άξιοι να λάβουν το φως του Θεού. Δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες. Αυτό λοιπόν το μίσος εναντίον του Χριστού φανερώθηκε στους Ισραηλίτες από τον καιρό που ο Χριστός καταλάβανε ότι δεν ήρθε μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Από αυτή την άποψη έχει συγγένει ο Χριστός περισσότερο
με τους Έλληνες, διεθνιστές δηλαδή, εκείνοι που θέλουν να σκορπίσουν τη γνώση και το φως στην ανθρωπότητα, παρά με τους στενείς αντιλήψεως ανθρώπους φαρισαίους, οι οποίοι ήθελαν να κυβερνούν τον κόσμο, να έχουν τη γνώση, να έχουν το φως και οι άλλοι να βρίσκονται στο σκοτάδι. Κάτι ανάλογο αυτό που συμβαίνει και με το σημερινό σιωνισμό, ο οποίος θέλει να κυβερνάει και να έχουν οι άνθρωποι να είναι εγκόημοι, να δουλεύουν για αυτούς, αλλά να μην έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, από αυτή την έννοια, θα μπορούσαμε μόνο να δικαιολογήσουμε τον Χριστό σαν Έλληνα, πνευματικός όμως. Κατά σάρκα όμως είναι Εβραίος. Δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει, διότι όλη η Παλαιά Διαθήκη, κύριε Φουντουλάκη, ναι, όλη η Παλαιά Διαθήκη τον ονομάζει απόγονο του Δαβίδ. Και ο τυφλός είπε, «Η ιό του Δαβίδ ελέησόν με». Τον είπε ιό του Δαβίδ. Εκεί στην Ιερουσαλήμ, θυμάστε ο τυφλός. Ο Μωυσής λέει στους Ισραηλίτες, «Θα αναστήσει από σας, από τη δική σας φυλή προφήτη, όμοιον με εμές, και σε αυτόν οφείλετε να επαγγούετε». Ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Αν ένας από όλους τους Ευαγγελιστάς, τον Λουκά, τον Μάρκο, τον Ιωάννη, τον Ματθαίο, θα ισχολείτο με την εθνικότητα του Χριστού, αυτός θα ήταν ο Λουκάς. Αν ήταν Έλληνας ο Χριστός, ο Λουκάς θα λέει αμέσως, «Κοιτάξτε, έχουμε ένα πατριώτη μας εδώ που λέγεται Ιησούς». Κατευθείαν. Δεν θα είχε κανένα ενδιασμό να ομολογήσει την ελληνικότητα του Χριστού. Ο Χριστός όμως δεν είναι Έλλην, όπως είπαμε, κατά σάρκα. Αλλά να σας πω και το άλλο. Έναν Θεό μπορούμε να τον εβάλουμε εμείς κάπου και να τον τοποθετήσουμε, είναι κάτι θετικό για αυτόν, εάν ήταν Έλληνας, Γάλλος, Γερμανός. Η θεότητα δεν είναι απείρως εκατομμυριάκης φορές ανώτερη από τις εθνότητες? Τι μπορούσε να του προσθέσει δηλαδή του Χριστού σαν Θεού μια εθνότητα? Να τον λέγαμε ότι ήταν, ας πούμε, Γερμανός ο Χριστός κλπ. Μα ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται για τις εθνότητες και για το τι είναι ο άνθρωπος κατά σάρκα. Γι' αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, υπό την έγκριση του Κυρίου βέβαια, δεν υπάρχει Έλληνας και ξένος, δούλος, ελεύθερος, γυναίκα και άντρας. Για τον Χριστό όλοι είναι ίσοι. Ναι. Έχουν ίση ψυχή, ίση αξία ψυχής, ίση αξία πνεύματος. Υπάρχει ισότητα δηλαδή. Υπάρχει ισότητα. Μεταξύ των ισότητα ανθρώπων. Θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε λίγο, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να δούμε λίγο, να συνεχίσουμε λίγο το θέμα από 2-3 στιγμή και συνεχίστε για την ομορφιά της ψυχής. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας, ένα μεγάλο ερώτημα. Να δούμε επίσης ότι ο άνθρωπος διαισθάνεται και αισθάνεται μια μεγάλη νοσταλγία να επανέλθει στην αρχαίγονη πατρίδα του. Αυτά τα λόγια τα έχουμε δει στον Απόστολο Παύλο, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο στον Απόστολο Παύλο, τα βλέπουμε και στον Νεοπλατωνισμό και στον Πλοτίνο. Μάλιστα, στο βιβλίο μου που είδαμε νωρίτερα, «Φύση και σιωπή στον Πλοτίνο», παρουσιάζω την νοσταλγία του ανθρώπου να επανέλθει πάλι στην αρχαίγονη πατρίδα του. Και τι μας λέει στην πραγματεία του, στην ενεάδα του περί του καλού ο Πλοτίνος? Μας λέει λοιπόν ότι ας φύγουμε για την πολύ αγαπημένη μας πατρίδα. Δεν θα μπορούσε κανείς να δώσει καλύτερη συμβουλή. Αλλά ποια φυγή και με ποιο τρόπο? Είμαστε σαν τον Οδυσσέα, λέει ο Πλοτίνος, ο αρχηγός του κινήματος του Νεοπλατωνισμού, ο οποίος, λένε, ομολόγησε ότι εγκατέλειψε τη μάγισσα Κίρκη ή την Καλυψό, παρά τις ειδονές που αντίκριζε και παρά τα πολλά σωματικά κάλλη που γνώρισε και δεν θέλησε να μείνει μαζί τους. Πατρίδα μας είναι αυτή από την οποία προερχόμαστε, εκεί που είναι ο πατέρας μας. Αλλά πώς θα πλεύσουμε για εκεί? Ποια είναι η φυγή μας, λέει ο Πλοτίνος? Δεν μπορούμε να πάμε με τα πόδια, γιατί αυτά μας φέρνουν από τη μία γη στην άλλη. Ούτε σου χρειάζεται όχημα με ύπους ή να κατασκευάσεις πλοίο. Αντίθετα, απαρνήσουντα και μην τα κοιτάς, συνεχίζοντας ο Πλοτίνος. Κλείσε τα μάτια σου, τελειώνει αυτό το απόσπασμα. Περί του καλού ονομάζεται η πραγματεία του Πλοτίνου. Είναι στο ευρύτερο έργο που ονομάζεται Ενεάδες και ξύπνα σε άλλο τρόπο θέασης που τον έχει ο καθένας, αλλά λίγοι τον χρησιμοποιούν, λέει ο Πλοτίνος, για να δείξει την νοσταλγία του ανθρώπου, για να μπορέσει να επανέλθει στην αρχαίγονη, στην αρχική του πατρίδα. Τα ίδια λόγια τα λέει και ο Αυγουστίνος στις εξομολογήσεις, την αγωνία δηλαδή της ψυχής για να επανέλθει στην προτέρα της κατάστασης, ναι, στην παραδείσια κατάσταση. Δημιουργημένης. Αυτή είναι η πραγματική πατρίδα του ανθρώπου. Ουσιαστικά, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι, ουσιαστικά είναι η ανάμνηση του παραδείσου που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Ίσως έχει πάρει μια μορφή κυταρική, έτσι, ενδοκυταρική ανάγκη αυτή να εκφραστεί. Είναι η ανάμνηση που είχαν οι πρωτόπλαστοι,
οι οποίοι βεβαίως ξέρεις, μετά την έξοδο τους από τον Παράδεισο, όλο αυτό θα λέγανε ναι. Τι ωραία που ζούσαμε στον Παράδεισο και τι ωραία που ζούσαμε στον Παράδεισο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή παγκοσμίως μία λαχτάρα για το προηγούμενο, ας πούμε, αυτό που χάσαμε όταν συναντήσαμε, ας πούμε, αυτή τη ζωή. Είναι η Ιθάκη του Οδυσσέα, με λίγα λόγια, και αυτή, ο πόθος και ο νόστος όταν είσαι μακριά από την πατρίδα σου. Και όπως λέει και ο Αυγουστίνος, τον ενέφερες προηγουμένως, ναι. Λέει ότι δεν αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου μέχρι να βρει το Θεό. Αυτή η έβρεση του Θεού, λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση και πρέπει να γίνει εδώ στη γη αυτή. Δεν μπορούμε να τον ευρούμε το Θεό ξαφνικά στην άλλη ζωή. Σπάνιο βέβαια αυτό, με τη μετάνοια ο ληστής τον ευρύ και μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε πάνω στο Σταυρό, τον ανακάλυψε τον Χριστό. Αλλά αυτό είναι μια εξτρά κατάσταση, μια exception. Πώς θα το πούμε, είναι μια όχι συχνή έτσι, επανάληψη πραγμάτων. Ο δρόμος ο σωστός είναι να ανακαλύψουμε και να συνταυτιστούμε με τον γήινο παράδεισο, όχι υλικά βέβαια, με τα πράγματα που έχει η γη, αλλά πνευματικά να συναντήσουμε τον Χριστό όσο υπάρχει αυτή η διάρκεια αυτής της ζωής. Αυτός είναι ο παράδεισος, ο οποίος, αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών που έλεγε ο Χριστός, εντός ημών εστί. Ναι, μια εντός πρόγευση εστί. Δηλαδή της μια πρόγευση παραδείσιας κατάστασης. Έτσι. Η οποία αυτή η πρόγευση υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και του δίνει αυτή την νοσταλγία που είπατε προηγουμένως και διαβάσατε από τον Πλωτίνο, μια κατάσταση η οποία έρχεται, ξαναέρχεται στον άνθρωπο σαν μια ισχυρή νοσταλγία του ότι υπάρχει κάτι καλύτερο και εδώ δεν ζούμε αυτό το καλύτερο. Βέβαια, ο χριστιανός ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία, κοινωνά, εξομολογείται, ζει, δίχως να το καταλαβαίνει τις περισσότερες φορές, μια τέτοια κατάσταση, μια παραδείσια κατάσταση. Και το καταλαβαίνει καμιά φορά έτσι απρόπτα και λέει «Α, χτες είχε γίνει αυτό». Και αισθάνθηκα ωραία. Έχει αυτούς τους γλυκασμούς που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή η ψυχή του έχει ξεπετάγματα και βλέπει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε και τα οράματα των διαφόρων Αγίων μας. Γι' αυτό έχουμε και την νοσταλγία αυτή του Παραδείσου που είπατε. Γι' αυτό έχουμε και τα οράματα, τα οποία μας κρατάνε πολλές φορές, βλέποντας αυτά τα πράγματα έναν άλλο κόσμο, έτσι. Γινόμαστε μέτοχοι ενός άλλου κόσμου και λέμε «Να, δεν είναι μόνο αυτή η ζωή, δεν θα φύγουμε από εδώ και θα χαθούμε, αλλά υπάρχει και κάτι ανώτερο από εδώ, κάτι συναφές με το θεϊκό». Αυτά λοιπόν μας τα δίνει ο Θεός και ειδικά, ξέρετε, τα δίνει στους πρώτους καιρούς της μετανοίας. Δίνει περισσότερη χάρη ο Θεός τότε. Γιατί λέει «Θα ανυπνιστούν οι νέοι και θα δουν όνειρα κλπ. Και ξέρω εγώ και όλα αυτά». Αυτά είναι η χάρη που δίνει ο Θεός στον πρώτο καιρό της μετανοίας. Μετά σιγά σιγά αποσύρεται η χάρη και αφήνει τον άνθρωπο να αγωνιστεί μόνος του. Αυτό είναι κλασική περίπτωση και το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Λέει πριν 10 χρόνια, 20, εγώ πέταγα. Ήμουνα διαφορετικά. Τώρα έχω βαρύνει, τώρα είμαι δύσφημος, τώρα και. Αλλά αυτό συμβαίνει ακριβώς για να αγωνιστεί και ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις. Όχι να τα έχει όλα έτοιμα, διότι ο Θεός του δίνει ένα είδος, του δίνει μια πάστα εδώ να φάει, για να καταλάβει ότι υπάρχει πάνω στον ουρανό ένα ολόκληρο ζαχαροπλαστείο. Ωραία, να γλυκαθεί δηλαδή. Να γλυκαθεί. Όλα αυτά συνδέονται. Ναι, πείτε, ολοκληρώσω και ναι, από κάτι. Έχω, ολοκληρώνω. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Επειδή σε λίγο περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής, ναι. Στο πρώτο και μοναδικό διάλειμμα. Θα σας έλεγα μερικά. Βεβαίως. Πείτε έλεγα... τη σκέψη ναι. Σας και ο σκέψη να δούμε. Μου είναι εξής, τι θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Ότι έχουμε προφητείες σαν και αυτή του Ιακώβ και του Παραδείσου που μιλάει ο Θεός ο ίδιος, που εκεί κλασικά φαίνεται ότι ο Χριστός είναι Εβραίος, είναι Ιουδαίος. Ο Ιακώβ είχε 12 τους 12 πατριάρχες, είχε 12 γιους, καλούς και κακούς, δεν έχει σημασία. Αυτοί που, αν θυμάστε, πετάξανε στην ερημιά τον Ιωσήφ, επειδή τον εζηλέψανε. Ναι. Θυμάστε, αυτοί ήταν 12. Ο Σιμεών, ο Βενιαμίν και πολλοί άλλοι. Ο Ρουμπίμ, ο Ιωσήφ. Λοιπόν, 12. Τους ξέραμε στο δημοτικό, αλλά το δημοτικό πόσα χρόνια περάσανε τώρα. Λοιπόν, αυτοί είναι 12 πατριάρχες. Όταν πέθανε ο Ιακώβ, τους μάζεψε, τους συγκέντρωσε και τους είπε: «Θα σας πω τι θα συμβεί στη ζωή του καθενός σας». Προφήτευσε δηλαδή. Και για όλους είχε μία προφητεία. Η προφητεία που είπε στον Ιούδα είναι μεγάλης αξίας, διότι από τον Ιούδα είπε, από τον Ιούδα βγαίνανε οι φυλές των Λεβιτών. Δηλαδή ήταν η φυλή που τροφοδοτούσε με παπάδες στο Ισραήλ, ας το πούμε έτσι απλά. Έτσι.
Από σένα, λέει, θα προέλθει σκύμνον λέος, λέον, σκύμνον λέον. Θα προέλθει ένα μικρό λιοντάρι, ναι, το οποίο θα ποιμάνει το λαό του Ισραήλ για πάντα. Αυτό το για πάντα που λένε οι προφήτες, όπως λέει και ο Δανιήλ, ότι αυτή η πέτρα, λέει, άπλωσε και έπιασε όλη την όρασή σου, του λέει, του βασιλιά του Ναβουχοδονόσορα, και δεν είναι άλλος από τον Χριστό αυτή η πέτρα, η οποία διαλύει τελικά τον ιστό της ιστορίας. Σπάει εκείνο το άγαλμα το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορας και τρόμαξε σε ένα τεράστιο πεδίο. Ναι, βάλε μια νοτελία και τσακλή. Άγαλμα. Και... ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, θα το αναλύσουμε σε μια εκπομπή. Να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την ομορφιά της ψυχής, θα δούμε και άλλα στοιχεία, τι λέει ο Πλοτίνος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, θα δούμε στοιχεία και από τα έργα μου, τα οποία τα είδαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής. Θα απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα από την ενημέρωση που έχουμε από το τηλεφωνικό μας κέντρο που μας ενημερώνει, μας ανανεώνει συνεχώς τα ερωτήματα, τις σκέψεις σας, τις αναλύσεις που κάνετε για αυτήν την εκπομπή. Περνάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Πολύ σύντομα θα συνεχίσουμε για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να οδηγηθούμε στα χαρίσματα και του Αγίου Πνεύματος και να πρικιστούμε με διάφορα τάλαντα. Και πάλι σύντομα θα είμαστε κοντά σας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, την φιλοσοφική, επιστημονική, θεολογική εκπομπή που παρουσιάζουμε, αναλύουμε εδώ πέρα διάφορα φιλοσοφικά, διαχρονικά θέματα που απασχολούν τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Μιλάμε σήμερα για την ομορφιά της ψυχής μας. Τι είναι η ψυχή μας, μια άλλη πνευματική ουσία. Να δούμε τι είπε ο Πλάτωνας, τι λέει ο Πλοτίνος για την ομορφιά της ψυχής. Για όλα αυτά τα θέματα, για κάποιον που θέλει να ενημερωθεί, να δει το πάντρεμα της φιλοσοφίας και της θεολογίας που πολύ όμορφα μας ανέλησε και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Λαρίς κυρίου Ιγνατίου, ο πατήρ Νικηφόρος Κοτογιάννης, από τη Λάρισα, από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Λάρισα. Και να δούμε λίγο τα βιβλία τα οποία είναι σε απλή κατανοητή γλώσσα και μας βοηθούν να γνωρίσουμε στοιχεία, να δούμε στοιχεία για την ευτυχία του ανθρώπου. Να δούμε το απίθμενο βάθος της ψυχής. Κάτι που λέει και ο Ηράκλητος, ότι όποια μέθοδο και να ακολουθήσεις, το βάθος της ψυχής είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο να το ανακαλύψεις. Αυτό το βιβλίο ονομάζεται «Ουσία και Αθανασία της ψυχής». Στοιχεία παίρνουμε σήμερα. Είδαμε στοιχεία για την νοσταλγία του ανθρώπου που λέγει ο Πλοτίνος. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το χρόνο, ο χρόνος, τη δημιουργικότητα, τα τάλαντα, η ευθύγραμμη πορεία, η κυκλικότητα του χρόνου. Τι είπαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, τι είπαν οι φιλόσοφοι. Το ζήτημα του χρόνου που συνεχώς ακούμε προφητείες για τον χρόνο, πότε θα υπάρξει δευτέρα παρουσία, πότε θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, όλα αυτά τα αναλύω μέσα σε απλή και κατανοητή γλώσσα στο έργο μου «Η έννοια του χρόνου». Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την ιεροτελεστία, το μυστικισμό ουσιαστικά, το πέπλο μυστηρίου που ενυπάρχει στον Πλοτίνο. Θα δούμε και ένα σημείο του Πλοτίνου ευθύς αμέσως. Όλα αυτά για να δούμε τους κώδικες της φύσης, η φύση πώς δημιουργεί, ο τρόπος δημιουργίας της φύσεως. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Είναι το βιβλίο που έχει μελετήσει
και μας είπε στοιχεία από το βιβλίο αυτό για τον Πρόναο. Βλέπουμε Πλάτων και Αριστοτέλη στο εξώφυλλο του βιβλίου, από το Μεγάλο Μετέωρο, από τους ναούς. Βοήθησαν φιλόσοφοι για την ανακάλυψη της αλήθειας. Όλα αυτά σε ένα πάντρεμα, σε μια σύζευξη των δύο αυτών κόσμων στο έργο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία. Και τέλος, πώς δημιουργείται η ιστορία μας, ένα ακόμα βιβλίο που έχει να κάνει με το θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Ένα βιβλίο για την ιστορία του τόπου μας. Λέγαμε λοιπόν. Ας δούμε, Γιώργο μου. Ναι, και ναι, κυρία Τζαγλή. Πώς μακαρίζει ο Χριστός και ποιες ψυχές μακαρίζει ο Χριστός, έτσι. Ναι. Ποιοι είναι οι μακάροι κατά τον Χριστό, οι ψυχές οι μακάροι. Να το δούμε λίγο. Ναι. Πριν πάμε εκεί, απλά να πούμε. Βεβαίως, να το λιώσω. Για να επαναλάβουμε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν στο YouTube. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Να επαναλάβουμε επίσης την αγωνία που έχετε κι εσείς και εγώ για τα τεχνόμενα του τόπου μας. Η αγωνία αυτή ήταν η αρχική αφορμή να εσαρκωθεί η αγωνία μας και να προσωποποιηθεί και να γίνουν εκπομπές. Αλλά όμως οι δυσκολίες συνεχίζονται. Έχουμε ξανατονίσει τις δυσκολίες που υπάρχουν για να συνεχιστούν αυτές τις εκπομπές. Και όποιος επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Ναι, χρειαζόμαστε στήριξη. Ναι, κυρία Τζαγλή. Χρειαζόμαστε μια στήριξη για να επικνώσει και κομπή, ναι, να ακουστούν και άλλες φωνές με και άλλα στοιχεία, με καινούργιο υλικό. Χρειαζόμαστε χορηγούς, χρειαζόμαστε χορηγούς. Και αυτό είναι σημαντικό, όπως λέτε, κύριε Τζακλή. Όλα αυτά μπορούν να δοθούν πληροφορίες στο τηλέφωνο αυτή, ναι, τη στιγμή, αν μου πάρετε, στο 210-6832-706, για να δει κάποιος ότι ο σκοπός της εκπομπής είναι η μεταλαμπάδευση ιδεών και δεν υπάρχει καμία οικονομική απολαβή. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο, ναι, θεάνθρωπος ο Χριστός, ποιες είναι οι ψυχές. Ο Χριστός, λοιπόν, μακαρίζει τις ψυχές όσων κακοπαθαίνουν για την αλήθεια. Μακάριες ψυχές αυτές που κακοπαθαίνουν για την αλήθεια. Μακάρι είναι οι ενάρετοι, οι ταπεινοί στην καρδιά και οι σπλαχνικοί άνθρωποι. Μακάρι όσοι διώκονται χάριν του Χριστού. Μακάρι οι πράοι, αυτοί που έχουν πράες ψυχές. Όχι επιθετικές και βάρβαρες κλπ. Να πούμε, αλλά πράες ψυχές. Ονομάζει τους Αποστόλους αλάτι της γης και φως του κόσμου. Εμείς οι Έλληνες υπήρξαμε το φως του κόσμου για πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς κυρίως είμαστε οι πρωτοπόροι. Λοιπόν, και τις ελληνικές ψυχές τις μακαρίζει ο Χριστός. Όταν πήγαν οι Έλληνες εκεί, είπε ότι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες, θα διαδοθεί ο χριστιανισμός. Και όντως έγινε έτσι, ε. Τις προσευχόμενες ψυχές, τις ονομάζει μακάριες, ναι, τις ελεήμονες ψυχές, αυτές που κάνουν ελεημοσύνη και συμπάσχουν με τον φτωχό συνάνθρωπο και τον άρρωστο, εκείνες που δεν διατυμπανίζουν την ελεημοσύνη τους, και αυτές είναι μακάριες οι ψυχές, διότι μας λέει ότι σε όποιο βαθμό συγχωρούμε εμείς τους άλλους, θα συγχωρεθούμε και εμείς από το Θεό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό και να μην νομίζουμε ότι είμαστε στο απειρόβλητο, θα κρυθούμε κι εμείς, έτσι δεν είναι? Να μην προσκολούμεθα στον πλούτο, και οι ψυχές, οι μακάριες, δεν προσκολούνται στον πλούτο, αλλά χρησιμοποιούν τον πλούτο. Οι ψυχές, οι μακάριες, οι καλές ψυχές των καλών ανθρώπων, ζητάνε τη Βασιλεία του Θεού. Εκείνες οι ψυχές δεν κατακρίνουν ασυμπαθώς τους άλλους, αλλά αγαπάνε ακόμα και τους εχθρούς τους. Ναι. Αυτές οι ψυχές είναι τόσο καλές, που αγαπάνε όχι μόνο κάποιον άνθρωπο, και αφοσιώνονται μόνο σε έναν άνθρωπο, όπως γίνεται συνήθως στα αντρόγυνα κλπ. Αλλά η ψυχή αυτή είναι τόσο πονετική που αγαπάει κάθε συμπάσχοντα συνάνθρωπο. Κάποτε, λέει, σε ένα δάσος είδε ένας λευκός που είχε πάει εκεί πέρα για εξερεύνηση, ένα μαύρο να βγάζει έξω από την καλύβα του ένα γέροντα, να τον περιποιείται πάρα πολύ καλά, να πηγαίνει στη δουλειά του και το μεσημέρι να γυρνάει, να τον εβάζει μέσα στην καλύβα, να τον περιποιείται, να τον εταΐζει κλπ. Ήθελε να τον συγχαρεί, διότι του λέει: ρε παιδάκι μου, εσύ είσαι μαύρος και δεν ξέρεις πολλά πράγματα, αλλά τον πατέρα σου τον ίδιο, ας πούμε, πώς τον περιποίησε τόσο καλά, ας πούμε, είσαι υπόδειγμα περιποίησης του πατέρα σου. Και του λέει ο μαύρος: μα δεν είναι πατέρας μου αυτός ο άνθρωπος. Λέει: τι σου είναι, μήπως είναι ο αδερφός, ο μεγάλος αδερφός, θείος σου? Λέει: όχι. Τι σου είναι? Λέει: αυτός είναι εχθρός μου, λέει, είναι δουλέμπορος. Μ' είχε πάρει, λέει, και με πουλήθηκα σε αυτόν, λέει, και μου έκανε το βίο αβίωτο. Μ' άφηνε μέρα νηστικό και όλη μέρα να δουλεύω. Και πώς, λέει, τώρα εσύ το συμπαθείς και του κάνεις τόσο? Λέει: τώρα έχω γίνει χριστιανός και διάβασα, λέει, ότι είπε ο Χριστός, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γι' αυτό έψαξα, λέει, μέσα στην Αφρική, λέει, σε ένα σημείο. Πήγα, τον ευρύκα, λέει, έτσι σε κακά χάλια ήταν σε ένα σπίτι. Τον επήρα, λέει, και τώρα τον γυροκομάω εγώ, λέει, επειδή είναι εχθρός μου.
Λέει, δεν έχω να σου πω, παιδάκι μου, τίποτα. Εσύ είσαι πιο χριστιανός από εμάς τους λευκούς, του λέει. Ναι. Διότι αυτό το πράγμα εμείς οι λευκοί δεν το κάναμε ποτέ, ας πούμε. Έχετε δίκαιο, ναι. Ένα σημαντικό θέμα για τις εκκλήσεις, θέμα της αγάπης, γιατί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα δούμε σε λίγο. Το βασικό θέμα είναι η αγάπη. Η αγάπη πολλές φορές σήμερα σπανίζει, η αγνή και ανώθευτη αγάπη. Κάτι θέλετε να συνεχίσετε, πείτε κάτι, να πω κάτι και εγώ μετά, ναι. Κάποιοι είπανε ότι το αγαπάτε αλλήλους, το είπε και ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ναι. Δεν έχω καμία αντίδραση, δεν έχω καμία αντίρρηση να το δεχτώ. Κοιτάξτε, ο Χριστός ήρθε και έφερε ένα συνολικό πράγμα στην ανθρωπότητα. Κάποια από αυτά τα πράγματα που είπε ο Χριστός τα έχουν πει και άλλοι άνθρωποι. Αλλά δεν μου λέτε ποιος τους έχει δώσει τη φώτιση να τα πούνε. Μήπως ο Θεός τους έχει δώσει τη φώτιση. Δηλαδή, μήπως ίδιο η Αγία Τριάδα και ο Χριστός μέσα έχει δώσει τη φώτιση να πει ο Θαλής ο Μιλήσιος αγαπάτε αλλήλους. Μα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος μοιάζει στο ένα χιλιοστό με τον Χριστό και να σας πω γιατί. Ο Θαλής ο Μιλήσιος δεν ανέστησε, δεν αναστήθηκε, δεν είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια, δεν είπε ότι εγώ είμαι το φως. Είπε απλώς αγαπάτε αλλήλους. Αλλά αυτή τη φώτιση την πήρε από το Θεό. Ναι. Έτσι. Άλλο να είναι ο ίδιος ο Θεός κάτω στη γη και άλλο ο Θεός να δίνει φώτιση στους ανθρώπους. Λοιπόν, μην κολλάμε λοιπόν ότι ο Χριστός λέει πήρε πράγματα από τους αρχαίους Έλληνες. Μπορούμε να πούμε το αντίθετο, ότι οι αρχαίοι Έλληνες πήραν πράγματα από το Θεό και μετά βεβαίως τα ίδια πράγματα είπε και ο Χριστός. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού. Το αγαπάτε αλλήλως υπάρχει από τότε που γεννήθηκε η αγάπη και από τότε που γεννήθηκε ο Θεός. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος υπήρχε η αγάπη, έτσι δεν είναι? Γιατί η αγάπη είναι πιο δυνατή από το θάνατο, πιο δυνατή από τον άνθρωπο, πιο δυνατή από τα πάντα. Αφού ο Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η αγάπη. Επομένως το αγαπάτε αλλήλως υπάρχει και πριν να γεννηθεί ο κόσμος. Το είπανε μερικοί και προς τιμήν τους ήταν σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί που είπαν αγαπάτε αλλήλους, όπως είπε ο Θαλής ο Μιλήσιος και άλλοι πιστεύω σοφοί θα το είπανε, αλλά εκείνος που ήταν η εκπλήρωση, η ίδια η αγάπη ήταν ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, συνεχίζοντας, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε σήμερα για την ομορφιά της ψυχής. Βλέπουμε και το έργο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής» κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες Εκκλησίας. Στο έργο αυτό, στη σελίδα 40, αν ανατρέξει κάποιος, θα δει κάποια στοιχεία για τους μεγάλους φιλοσόφους, για τον Πλάτωνα. Μάλιστα, διαβάζω από τη σελίδα 40 του συγκεκριμένου έργου, το βλέπουμε. Λέω στο σημείο αυτό που παρουσιάζω για τον Πλάτωνα, ότι στο διάλογο Φέντρος παρομοιάζει την ψυχή με άρμα, το οποίο έχει δύο ύπους, που εκπροσωπούν το θυμοειδές και το επιθυμητικό της ψυχής. Ενώ το άρμα διευθύνει ο ηνίωχος νους, ο οποίος συγκρατεί τα άλογα πάντα από τη σελίδα 40 του συγκεκριμένου βιβλίου. Κρατάει μου. Τα γέμια όμως. Ναι. Μετά το θάνατο του σώματος, η ψυχή των αγαθών ανθρώπων πηγαίνει στον κόσμο των ιδεών. Και τέλος, ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος που διέκρινε τις τρεις λειτουργίες της ψυχής, όπως λέω στη σελίδα 40, νόηση το λογιστικό, βούληση το θυμοειδές και το συνέστημα που είναι το επιθυμητικό. Όλα αυτά που, για να γνωρίσουμε και να δούμε ότι ο νους του ανθρώπου ουσιαστικά, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες εναλλαγές με τους φιλοσόφους, θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν ο νους ότι ήταν η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό που δίνει κίνηση, μας είπαν αργότερα, σε έναν ορισμό που έχουμε για την έννοια της ψυχής, πολλές φορές ταυτίστηκε και με το πνεύμα, ότι είναι κάτι πνευματικό. Η ψυχή όμως πολλές φορές δόθηκε μία ερμηνεία και ένας ορισμός που είναι διαφορετικός από το πνεύμα, ενώ το πνεύμα ήταν κάτι, ένα στοιχείο το οποίο πιο αφηρημένο, όπως λένε κάποιοι ερμηνευτές και κάποιοι μελετές, επειδή ταυτίζουν και ορίζουν την ψυχή ότι είναι η κινητήρια δύναμη του σώματος, ότι δίνει πνοή, όπως την έχουμε δει στην αρχική σημασία του όρου ψυχή. Και επίσης, κλείνοντας και προχωρώντας, θα δούμε ένα σημαντικό κομμάτι που υπάρχει στο βιβλίο μου «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», ένα ακόμα σημαντικό βιβλίο, που στο έργο μου αυτό που το βλέπουμε τώρα, ένα απόσπασμα περί του καλού, από την πραγματεία που διάβασα και νωρίτερα, λέω σε σημείο ότι κανένα μάτι λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ να δει τον ήλιο αν δεν ήταν καμωμένο από τον ήλιο, ηλιόμορφο, ούτε η ψυχή θα έβλεπε το ωραίο εάν δεν έχει γίνει ίδια ωραία. Αν επομένως πρόκειται να αντικρίσει κανείς και το Θεό και το ωραίο, το κάλος δηλαδή, την ομορφιά, ας γίνει πρώτα βεβαίως θεοειδής, θεόμορφος όλος και ωραίος όλος. Άρα ουσιαστικά η ίδια η ψυχή έχει την ομορφιά, είναι φτιαγμένη με το θεϊκό αυτό στοιχείο του μέσα από τη δημιουργία. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε την αξία της ψυχής, γιατί ο θεάτροπος, κυρία Τσακλή, μας είπε ουσιαστικά ότι δεν έχουμε να ωφεληθούμε τίποτα αν κερδίσουμε όλους τους θησαυρούς του κόσμου και χάσουμε την ψυχή αλλά μας. Χάσουμε την ψυχή μας.
Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ναι κύριε Ζαγλή, κάτι να πείτε. Να περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Ναι, να πούμε κάποια στοιχεία λοιπόν για το λοιπόν, Ευαγγέλιο. Για το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής θα μιλήσουμε λιγάκι, αγαπητοί φίλοι. Θέλουμε την υπομονή σας, γιατί όσο να είναι, το Ευαγγέλιο είναι ένα δύσκολο κείμενο. Όσο να είναι, Ευαγγέλιο είναι αυτό. Και χρειάζεται μία προσοχή και εκ μέρους σας και εκ μέρους μου περισσότερο να δώσουμε τα νοήματα αυτά τα οποία χρειάζονται να δοθούν, έτσι. Και βέβαια στην τηλεόραση δεν μπορεί κανείς να κάνει μια μεγάλη μελέτη πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά αποσπασματικά, διότι η τηλεόραση έχει ένα χρόνο ο οποίος είναι γρήγορος, ταχύς και καμιά φορά ξεχνάει κανείς να πει πράγματα, αλλά θέλω να πω την άλλη φορά και είχα ξαναπώ πορισμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε τώρα να πούμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο κεφάλαιο 25 και στο στίχο 14 με 30. Περί ταλάντων. Τα τάλαντα, όπως ξέρουμε, κύριε Φουντουράκη, ναι, καλύτερα από μένα ξέρετε, ήταν μεγάλα ογκώδη νομίσματα, τα οποία χρυσά, τα οποία έδιναν οι μεγάλοι προύχοντες και αυτοί που θέλαν να κάνουν τα μεγάλα έργα, ας πούμε, τα τάλαντα. Ένας άνθρωπος λοιπόν από Δημών, πηγαίνοντας ταξιδεύοντας, κάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τα υπάρχοντά του. Σ' άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλον έδωσε 2 τάλαντα και σ' άλλον 1 τάλαντο. Στον καθένα δηλαδή, κατά τη δική του δύναμη, αναλόγως. Και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα. Δούλος, να φανταστούμε σήμερα, έναν υπηρέτη. Έναν υπάλληλο, έναν υπηρέτη. Μια και δεν υπάρχει ένας όρος τέτοιος δουλείας σήμερα. Εκείνος που πήρε τα 5 τάλαντα, εργάστηκε και κέρδισε άλλα 5 τάλαντα. Το ίδιο και εκείνος με τα 2 τάλαντα. Κέρδισε και αυτός άλλα 2 τάλαντα. Εκείνος δε που έλαβε το 1, πήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε εκεί το χρήμα του κυρίου του. Μετά από πολύ χρόνο, έρχεται ο κύριος του δούλου εκείνου για να κάνει λογαριασμό μαζί τους. Και αφού προσήλθε ο τα 5 τάλαντα λαβών, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα και είπε, «Κύριε, 5 τάλαντα μου παρέδωκες, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα με αυτά». Του είπε ο κύριος του, δηλαδή έβγε. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, μπράβο. Το μπράβο, κύριε Φουντουλάκη, νομίζω, ναι, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη βραβείο. Ναι. Το μπράβο. Αυτό το ιταλικό που λένε μπράβο, που σημαίνει έξυπνος. Μπράβο, βραβείο. Λοιπόν, του λέει, δούλε αγαθέ, καλέ πιστέ δούλε. Σε λίγα φάνηκες πιστός, σε πολλά θα σε εγκαταστήσω. Έλα να απολαύσεις τη χαρά μαζί με τον Κύριό σου. Και αφού προσήλθε έχουν τα 2 τάλαντα, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωσες. Να, δες, άλλα 2 κέρδισα με αυτά». Είπε σε αυτόν ο Κύριός του, «Έβγε δούλε καλέ και πιστέ. Σε λίγα ήσουν πιστός, σε πολλά θα σε εγκαταστήσω. Έλα, έμπα να απολαύσεις τη χαρά του Κυρίου σου και εσύ». Και αφού προσήλθε και αυτός που έλαβε το 1 τάλαντο, είπε, «Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι άνθρωπος σκληρός και θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και μαζεύεις από εκεί που δεν ελίχνησες από το αλώνι». Δηλαδή, δίχως να είναι δικά του, πάει και τα παίρνει. Αυτό του τον κατηγορεί. «Και επειδή φοβήθηκα, πήγα και έκρυψα το τάλαντό μου μέσα στη γη». Να, έχεις το τάλαντό σου. Του παρουσιάζει το ίδιο εκείνο που του είχε δώσει, δηλαδή. Απεκρίθη ο Κύριός του και του είπε, και είπε σε αυτόν, «Κακέ και τεμπέλη δούλε οκνηρέ». Τεμπέλης είναι οκνηρός. «Ήξερες ότι θερίζω εκεί που δεν έσπηρα. Ήξερες ότι μαζεύω από εκεί που δεν αλώνησα. Έπρεπε να καταθέσεις το χρήμα μου στους τραπεζίτες. Και όταν θα ερχόμουν εγώ, θα το έπαιρνα με τόκο, θα έπαιρνα τον τόκο που μου ανήκει. Πάρτε λοιπόν το τάλαντο από αυτόν και δώστε το σε εκείνο που έχει τα 10 τάλαντα. Διότι στον καθένα που έχει θα του δοθεί και θα περισσεύσει. Από εκείνον όμως που του δόθηκαν χαρίσματα και τα έθαψε, δεν τα καλλιέργησε, θα του πάρουν και αυτό το λίγο που έχει. Και τον άχρηστο αυτό δούλο, βγάλετε τον έξω από τη Βασιλεία του Θεού στο σκότος το εξώτερο». Βλέπετε εδώ, το μήνυμα είναι ότι για αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, θα δώσουμε λόγο πώς τα χρησιμοποιήσαμε. Ναι, βέβαια. Και τα άλλαντα, αγαπητέ μου Γιώργο, κύριε Φουντουλάκη μου, καθηγητά μου, ναι, δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο αυτά που νομίζουμε εμείς τα χρήματα, έτσι, σαν τάλαντα. Σαν τάλαντο ο Θεός θεωρεί τις δωρεές του Θεού. Είναι ο πλούτος, τάλαντο. Ναι. Είναι τα αξιώματα, είναι οι ικανότητες,
Είναι οι γνώσεις, είναι η υγεία ακόμα αν θέλετε, η ευρωστία του σώματος και αυτά είναι τάλαντα του Θεού, τα οποία τα δίνει ο Θεός. Τώρα, γεννάτε το ερώτημα, ευλόγως θα πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν έδωσε σε όλους όλα τα τάλαντα, να έχουμε τα πάντα. Προφανώς δεν τα έδωσε γιατί αν εμείς είχαμε όλα τα τάλαντα, θα γινόμαστε όπως ο Σφόρος. Ο Σφόρος λέει ήταν ο καλύτερος των αγγέλων, ήταν τόσο έξυπνος, δυνατός, όμορφος κλπ. Και υπερηφανεύτηκε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει φόβος, αν ο Θεός μας τα δώσει όλα, να υπερηφανευτούμε και να χάσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό μας δίνει λίγα, ώστε να μπορούμε να ζούμε με τους συνανθρώπους μας εν αρμονία. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα επάγγελμα είναι καλύτερο από το άλλο, με λίγα λόγια. Ο Παστέρ, ξέρετε, ναι, ήταν μέγας γιατρός και έκανε τις ανακαλύψεις αυτές του. Ανακάλυψε και την πενικυλίνη πλησία σε ανακαλύψει, αλλά και έκανε για τα μικρόβια. Έκανε πολλές έρευνες για τα μικρόβια. Πώς πολλαπλασιάζουν τα μικρόβια κλπ. Για τις στήρες καλλιέργειες έκανε ο Παστέρ και όλα αυτά. Λοιπόν, κάποτε λέει, βγήκε από το σπίτι του και βρήκε ένα σκουπιδιάρι έξω. Ναι. Και τον εχαιρέτησε, του λέει, γεια σου συνάδελφε. Ο σκουπιδιάρης απόρρισε και του λέει, μα με δουλεύετε, λέει, κύριε Παστέρ, λέει, επειδή είμαι σκουπιδιάρης. Όχι, παιδί μου, κάθε άλλο, δεν σε δουλεύω, του λέει. Εγώ σε θεωρώ και εσένα υγειονομικό. Διότι αν δεν υπήρχε εσύ, εγώ τώρα θα είχα πάθει 100 αρρώστιες, του λέει. Θα είχα πάθει τύφο. Είναι σημαντικό αυτό που θέλει και η Ατζαγκλή για να. Διότι και εσύ συμβάλλεις στο να είναι καθαρή η πόλη και να μην παθαίνουμε αρρώστιες. Άρα λοιπόν όλα τα επαγγέλματα, όλα τα τάλαντα του Θεού είναι αξιοποιήσιμα. Μάλιστα αυτό που βλέπουμε, έτσι επειδή μιλάμε σήμερα για την ψυχή, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για την ευτυχία του ανθρώπου, ένα μεγάλο ζήτημα που, το οποίο έχουμε αναλύσει, ένα ψυχικό πρόβλημα είναι η κατάθλιψη, που είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, η ασθένεια του αιώνα μας. Βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που λένε οι φιλόσοφοι για να έχει κάποιος απάντηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα είναι η δημιουργικότητα του ανθρώπου. Είναι η στόχη, είναι η εντελέχεια που λέει και ο Αριστοτέλης, ότι κάθε πράξη, κάθε κίνηση έχει και την αφορμή της, έχει και την αιτία. Μιλήσαμε σήμερα κατά την ομορφιά της ψυχής, πού μπορεί να φτάσει η ψυχή, ότι επικοινωνεί με το αγαθό, επικοινωνεί με το Θεό. Το ερώτημα που ρωτάνε πολλοί φίλοι, τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας, της δύσκολης εποχής, τη δυσκολία που υπάρχει για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέαση και να δούμε την ομορφιά, την ωραιότητα, την ανώδευτη ωραιότητα που υπάρχει στο αγαθό. Γιατί μάλιστα ο Πλάτωνας λέει ότι ο κόσμος που βλέπουμε, οι αισθήσεις μας, ουσιαστικά ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι ένα καθρέφτισμα, ένα είδωλο της αρχαίγονης, της αρχέτυπης ομορφιάς. Και η αγάπη που είπε ο κ. Τσακλής και η επανόρθωση των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους, η καρδιακή σχέση που πρέπει να έχω με τον Θεό, η ακατάπαυστη προσευχή που να αγγίζει την καρδιά μας. Ουσιαστικά η προσευχή είναι το όπλο του ανθρώπου στη δύσκολη αυτή εποχή και ουσιαστικά η σχέση που πρέπει να έχουμε με τους ανθρώπους πρέπει να επανέλθει η αλληλεγγύη, η συνεργασία, διότι οι μεγάλοι γιώτες της εποχής μας, οι μεγάλες πατρικές μορφές, όπως ήταν ο γιώτος Πορφύριος, ο γιώτος Παΐσιος και άλλους μεγάλους γέροντες που γνωρίσαμε, που ακούσαμε στοιχεία για αυτούς, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι είχαν μεγάλη αγάπη και για τον συνάνθρωπο και για τα ζωντανά στοιχεία της φύσεως, για όλα τα όντα που ενυπάρχουν μέσα στο φυσικό βασίλειο, μέσα στη φύση ουσιαστικά. Άρα λοιπόν η αγάπη, η ηρεμία της ψυχής, η ηρεμία του πνεύματος είναι στοιχεία που ενυπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά μας βοηθούν για να φτάσουμε στη θέαση αυτή που περιγράφεται στον Πλωτίνο. Μάλιστα στο βιβλίο που βλέπουμε τώρα, Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, περιγράφω αυτή τη θέαση. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην ομορφιά αυτή που μπορεί μέσα στην καθημερινότητα, μέσα από όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, να ξαναδούμε την αλληλεγγύη, να δούμε τη συνεργασία, να δούμε πάλι αυτή τη θέαση μέσα από την τελετουργία, να αφαιρέσει τα πάντα, λέει ο Πλωτίνος. Και στο άλλο βιβλίο που είναι καινούριο, που ονομάζεται Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, που το βλέπουμε τώρα, που μίλησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη νωρίτερα, για το βιβλίο αυτό που θα γίνει παρουσίαση και στη Λάρισα. Παρουσιάζω από τους πρόναους, βλέπουμε το μεγάλο μετέωνα Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που βοήθησαν στην αλήθεια. Μας είπαν πράγματα για την αλήθεια οι μεγάλοι φιλόσοφοι, κυρίες και κύριοι. Μας βοήθησαν
τους πατέρες Εκκλησίας. Να τονίσουμε το θέμα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Βεβαίως, και στη διάλεξη αυτή, μπορεί να μην είμαι εγώ. Ναι. Αλλά ναι, και πείτε μας λίγο για την αλληλεγγύη και την αγάπη. Θέλετε να πείτε. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατηφόρα, αγαπητέ μου. Φτάσαμε σε αυτή την κατηφόρα γιατί χάσαμε την αγάπη, την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και η αγάπη είναι ο Χριστός. Πάλι με τον Χριστό θα ξαναβγούμε πάνω. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, πάλι με τον Χριστό. Σωσίβιο για την Ελλάδα είναι πάντα το Χριστός, το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο σωσίβιο. Άλλο σωσίβιο για την πατρίδα μας δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε. Αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει άλλο σωσίβιο. Ο Χριστός είναι το μοναδικό σωσίβιο για να βγούμε από αυτήν την καταστροφή. Ας αγκαλιάσουμε πάλι την Εκκλησία και τον Χριστό και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, θα θριαμβεύσουμε. Θα θριαμβεύσουμε. Διότι τώρα θα καταποντιστούν. Ο παπισμός θα καταποντιστεί, τον βλέπετε πώς πάει τώρα, με ένα πόδι. Θα καταποντιστούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι από τους Ρώσους, θα ανέβει η Ορθοδοξία. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάλι μπροστά στις επάλξεις, να δώσουμε τον νέο λόγο, να δώσουμε τον Χριστό πάλι στους ανθρώπους, να επανευαγγελίσουμε την ανθρωπότητα, η οποία χάνεται. Χάνεται στην κυριολεξία. Ποιος θα την επανευαγγελίσει την ανθρωπότητα, ποιος, οι Σουαχίλοι, ποιος, οι Γερμανοί που δεν έχουν εκκλησίες. Ποιοι, δεν υπάρχουν. Οι Έλληνες έχουν μείνει, έχετε ο Θεός έχει μείνει, δούμε... το Άγιον Όρος έχει μείνει. Έχετε και γι' αυτό και ο Θεός δεν χαλάει τον κόσμο. Πρέπει να ξεχάσουμε όμως ένα σημαντικό θέμα που είναι η καθαρότητα της ψυχής. Γιατί το μυστήριο της εξομολόγησης και τα μυστήρια βοηθούν πολύ στην καθαρότητα της ψυχής. Πείτε μας δύο λόγια για την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί ρωτάει η καθαρότητα της ψυχής είναι το παν στον άνθρωπο, διότι η ψυχή με λίγα λόγια, από τα σφάλματα που κάνει ο άνθρωπος, βρωμίζει σιγά σιγά η ψυχή. Και θέλει ένα καθάρισμα. Όπως το που κάνει στο θέλει το καθαριστήριο, έτσι και η ψυχή θέλει καθάρισμα. Δηλαδή, θέλει να πηγαίνει τακτικά στην εξομολόγηση, ούτως ώστε να περιορίσει την κακία αυτή που υπάρχει ενδογενώς στην ψυχή, γιατί είμαστε πεπτοκόντες άνθρωποι, και να ξαναέρθει στο φως του Χριστού. Η ψυχή που έρχεται στο φως του Χριστού αγάλεται και βλέπει την αλήθεια. Και όταν δει την αλήθεια και την αγαλίαση αυτή αισθανθεί, τότε καμία δύναμη, κανένα δίμιο, καμία οικονομική δυσπραγία, τίποτα και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να την εμποδίσει αυτή την ψυχή να θριαμβεύσει. Οι ψυχές των ανδρείων ανδρών και γυναικών, των Αγίων δηλαδή με λίγα λόγια, θριάμβευσαν επειδή είδαν και καθαρίστηκαν από τον Χριστό, καθαρίστηκαν από την εξομολόγηση, πίστεψαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτή είναι η ιστορία του δικού μας του γένους. Έτσι. Και τα μοναστήρια και οι ήρωες του 21 ήταν σφιχταγκαλιασμένοι και κάνανε την Επανάσταση. Το Ράσο πολέμησε δίπλα στους πιστούς επαναστάτες. Έτσι είναι, πάντα έτσι γίνεται και έτσι θα γίνει και τώρα θα αναγκαστούμε πάλι να δώσουμε μια τέτοια μάχη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα αναγνωριστεί αυτή η μάχη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική τώρα έχουμε 12. Τώρα έμαθα ότι γίνανε 20 τα μοναστήρια αυτά στην Αριζόνα. Το μοναστήρια στην... Πού ακούστηκε άλλη φορά να υπάρχουν 20 μοναστήρια στην Αριζόνα, κύριε Φουντουλάκη? Και πώς αυτά τα μοναστήρια εκεί πέρα είναι ορθόδοξα μέσα στην είναι αθεία σημαντικό, της Αμερικής. Έχουμε ξαναπεί και Ατζακλή ότι η δύναμη της τηλεόρασης είναι μεγάλη. Το ξαναλέμε επειδή μιλάμε σήμερα για δημιουργικότητα, για τάλαντα, για όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πνευματικά αναγνώσματα τρέφουν την ψυχή. Βέβαια. Εμείς εδώ παρακινούμε τους φίλους να διαβάζουν βιβλία, ναι, να ερευνούν, να ψάχνουν, να αναζητούν πολλά στοιχεία που βοηθούν την ανθρώπινη ολότητα. Και το μεγάλο ζήτημα της θέασης του ανθρώπου, πώς μπορώ να δω το αγαθό, έχει να κάνει και με την ψυχή, με τα πνευματικά αναγνώσματα, με τις αρετές που παρουσιάζονται μέσα στη φιλοσοφία, μέσα στον κόσμο των ιδεών που μας μίλησε ο γίγαντας του πνεύματος της φιλοσοφίας, ο Πλάτωνας. Ο Σοκράτης μίλησε και την ομορφιά της ψυχής που βλέπουμε το Σοκράτη από στις εικόνες. Να και ο Μέγας Βασίλειος έτσι μας μιλάει γι' αυτό. Ευρίσκονται και περνάνε κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς μας αυτής. Υπάρχουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Η επικοινωνία όμως ποτέ δεν τελειώνει, αγαπητοί φίλοι. Τα θέματα αυτά είναι ανεξάντλητα. Προσπαθούμε εδώ να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, κάποια ερωτήματα. Βλέπετε το τηλέφωνο, μπορείτε να αφήσετε στοιχεία, θέματα, ερωτήσεις, όλα αυτά. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία προτείνει η εκπομπή, τα οποία έχω γράψει εγώ και βοηθούν στην προσπάθεια του ανθρώπου για να οικοδομηθεί η έννοια της ψυχής, είδαμε η έννοια του χρόνου, μιλήσαμε την ψυχή σήμερα, ο Πλωτίνος μυστικισμός, μυστηριακός χαρακτήρας, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, τη σύζευξη αυτή που σπούδασαν οι πατέρες της Εκκλησίας,
μεγάλες ιατρικές μορφές, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ένα σημαντικό βιβλίο. Και πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ο κ. Τσακλής θέλει να πει κάτι, να το λέω εγώ, είναι πολύ σύντομα, ότι θέλει να πείτε για την εκπομπή που κάνετε στην Πυριακή Εκκλησία κάθε βράδυ 91,2 και να παρακολουθήσετε τα ωραία και πνευματικά αναγνώσματα. Είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του κυρίου Ατσακλή, τα πνευματικά αναγνώσματα. Είδατε και στο διάλειμμα τα DVD που έχει δημιουργήσει, όλα αυτά. Είναι μισή ώρα για το διάλειμμα. Το ναι, βεβαίως, να το πούμε αυτό. Όλες αυτές τις πληροφορίες, τα ερωτήματα μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε. Αν θέλετε, επικοινωνήσετε μαζί μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε για θέματα και πληροφορίες. Να κλείσουμε ένα δύστιχο εδώ. Πείτε το δύστιχο και πέφτουμε και κλείνουμε. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός των λόγων και τα χέρια και τα πόδια και την σωματική δύναμη και το νου και την φρόνηση, για να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά δια την ειδική μας σωτηρία, αλλά και δια την ωφέλεια του πλησίων. Διότι ο λόγος δεν είναι χρήσιμος μόνον για να υμνούμε και να ευχαριστούμε, αλλά είναι χρήσιμος και για να διδάσκουμε και να παρεμβούμε. Βεβαίως, κλείσατε ωραία. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.